Πάμε τώρα και στις Βρυξέλλες, στην Ειρήνη Ζακανδούλα, γιατί η Κομισιόν εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Πούτιν. Ειρήνη, τον χαρακτηρίζει απρόβλεπτο, μιλά για έναν άνθρωπο που τζογάρει με τα πυρηνικά. Τέτοιες ενέργειες σαν αυτές τις οποίες προχωρεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν συντηματοδοτούν κλιμάκωση και σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν κάποιον ο οποίος προωθεί την ειρήνη, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο, ερωτηθεί σχετικά με την χρήση πυράβλων από την πλευρά της Ρωσίας. Όπως είπε, τζογάρει με τα πυρηνικά, ουσιαστικά χρησιμοποιεί και πάλι τα πυρηνικά ως παιχνίδι, ενώ από την άλλη πλευρά έχει κάνει χρήση, έχει μιλήσει για έχει μάλλον τρομάξει, έχει προσπαθήσει, έχει δημιουργήσει επισητιστική κρίση, ενεργειακή κρίση. Τώρα πάλι μιλά για τα πυρηνικά. Αυτό δεν δείχνει άνθρωπο ο οποίος θέλει να αποκλιμακώσει. Επίσης, αυτό που είπε ο Πίτερ Στάνο είναι ότι είναι ξεκάθαρη βούληση να κλιμακώσει και να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την κατάσταση και αυτό που διαμηνεί σε όλους τους τόνους είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία, ό,τι και αν συμβεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη.